Ο δικηγορικό σύλλογο Αλεξανδρούπολη, στην προσπάθειά του να παρέχει ένα πλήρω ασφαλέ μέρο για του πολίτε, προμηθεύτηκε ένα νέο απεινιδωτή τελευταία τεχνολογία με σκοπό την τοποθέτησή του στο δικαστικό μέγαρο τη πόλη. Όπω επισημαίνει στη ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση η πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου Ρούλα Τσιρτσίδου, ο σύλλογο προχώρησε σε αυτή την κίνηση με σκοπό να προλάβει ένα πιθανό συμβάν, σώζοντα τη ζωή ενό συνανθρώπου μα που υπέστη καρδιακή ανακοπή, καθώ οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να του προσφέρουν τι πρώτε βοήθειε, δίνοντα με το συγκεκριμένο συγκεκριμένο μηχάνημα πάλμος στην καρδιά του. Ο δικαιωτικό σύλλογο φροντίζει τον εαυτό του, φροντίζει όμω και του πολίτε που έρχονται στα δικαστήρια και του υπαλλήλου του δικαστηρίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προμηθευτήκαμε έναν απειδηνοτή, γιατί πρέπει να φροντίζουμε και τον εαυτό μα, αλλά και του ανθρώπου που έρχονται στο δικαστήριο. Οπότε από την άλλη εβδομάδα θα έχει εγκατασταθεί, θα έχουν γίνει εκπαιδεύσει και των υπαλλήλων του Δικαιωτικού Συλλόγου και του Δικαστηρίου, του Δικαστικού Μεγάρου, ώστε να υπάρχει ασφάλεια και ασφαλή χρήση αυτού του Χρήσιμου οργάνου. Είναι σωτήριο. Γι' αυτό και επειδή είδαμε ότι κα, κανεί δεν μπορεί να μα το προμηθεύσει, κάναμε την, πήραμε την απόφαση και αφού οικονομικά μπορούσε ο, ο δικαιωργό σύλλογο να το υποστηρίξει πλέον, προβήκαμε σε αυτή την αγορά. Οπότε είμαστε πολύ περήφανοι και για το εμά, αλλά και για το ότι θα υπάρξει αυτό το, η δυνατότητα να βοηθήσουμε έστω και έναν άνθρωπο, αν χρειαστεί, στο δικαστήριο.